την δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης του κορονοϊού με ένα ικανοποιητικό ποσοστό βεβαιότητας δίνει το γρήγορο τεστ που θα βρίσκεται στα νοσοκομεία από την ερχόμενη εβδομάδα. Τα rapid test, όπως λέμε. Αυτά είναι τεστ τα οποία εφαρμόζονται παρά την κλίνη, θα είναι χρήσιμα στους μάχημους γιατρούς που βρίσκονται στα τμήματα πηγόντων περιστατικών, στις ειδικές κλινικές που έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση ασθενών με κορονοϊό και θα μπορούν σε χρόνο 10 λεπτών να γνωρίζουν με ένα σχετικά καλό ποσοστό βεβαιότητας τα θετικά κρούσματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν εκείνη την ώρα θα έχουν τον ασθενή μπροστά τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας, στη μάχη για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, αλλά και της θεραπείας των νοσούντων. Δεν θα χρειάζεται να περιμένουν σε θετικό αποτέλεσμα. Το εργαστηριακό αποτέλεσμα που βασίζεται σε μοριακές τεχνικές, που είναι πιο χρονοβόρες, πιο ευαίσθητες βέβαια, αλλά δεν θα δώσουν άμεσα στον κλινικό γιατρό που έχει τον ασθενή μπροστά του την απάντηση. Το γρήγορο τεστ είναι εξέταση που διαρκεί από 1 έως και 5 λεπτά και γίνεται με μια σταγόνα αίμα από το δάχτυλο. Εγώ λοιπόν έρχομαι στη βδομάδα την Τρίτη. Θα μου το κάνετε? Και λέω όχι. Βήχο, σαφέστατα, ρωτάω, όχι. Βήχο, ακούστε, είμαι και πονηρός. Τα λέω για να τα ακούμε όλοι. Βήχο και έχω και 37,5. Θα μου το κάνετε? Η απάντηση είναι όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το έχουν άμεση ανάγκη για μια άμεση διάγνωση που θα χρειαστεί χειρισμός του ασθενούς και εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Σε αυτό το σενάριο που είπατε θα πάτε σπίτι και θα μείνετε 2 εβδομάδες. Αν χειροτερεύσετε θα ειδοποιήσετε το γιατρό σας. Αλλά τεστ δεν πρέπει να γίνει. Στην Κρήτη, με μέρημνα της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, τα γρήγορα τεστ αναμένονται την ερχόμενη Τρίτη και μάλιστα η ποσότητά τους θα είναι πενταπλάσια της αρχικά εκτιμόμενης, αγγίζοντας τα 1000.